Συντρόφισσες και σύντροφοι εκ μέρους της αριστερής ανασύνθεσης, αλλαγή της Ανταρσιάκ, να ευχαριστήσουμε τους συντρόφους ας πούμε, και τις συντρόφισσες του ξεκινήματος για την πρόσκληση, για να συμμετέχουμε σε ένα διάλογο ο οποίος είναι ενεργός, είναι ανοιχτός και είναι πάρα πολύ σημαντικός, αν θέλετε, για να δούμε για το πώς μπορεί να προχωρήσει μια διαφορετική κατάσταση στον τόπο μας. Καταρχήν, να κάνουμε μια διευκρίνηση, επειδή το είπαν και οι σύντροφοι και από τον Προεδρείο, για την άρνηση ας πούμε, της Ανταρσία σε συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Πρώτον, δεν υπήρχε πρόταση από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ για τέτοια συνεργασία. Δεύτερον, δεν υπήρχε καν η διάθεση, αν θέλετε, έτσι, να ανοίξει μια κουβέντα η οποία να προσπαθεί να απαντάει στα ερωτήματα τα οποία διαπερνούν οριζόντια και κάθετα όλο τον κόσμο της αριστεράς, όλο τον κόσμο των κινημάτων. Και με αυτή την έννοια να ανοίξει μια κουβέντα για το όχι απλά τι μπορεί να κάνει και αν μπορεί να κάνει κάτι μια κυβέρνηση της αριστεράς, αλλά πώς μπορεί ας πούμε, μια κυβέρνηση να ασκήσει αριστερή πολιτική και να δικαιώσει, αν θέλετε, τις αγωνίες και τους πόθους ας πούμε, του λαού μας, έτσι όπως εκδηλώθηκαν και τα τελευταία δύο χρόνια, αν θέλετε, με τη μεγαλειώδη κινητοποίηση. Αν θέλετε, για να προσπαθήσω να συμβάλλω παραπάνω στην κουβέντα, αν θέλετε, για εμάς το ερώτημα. Δεν είναι τι θα κάνει και μια κυβέρνηση, τι πρέπει να κάνει γενικά και αόριστα και αν τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτός που θα το κάνει ή όχι. Για μας το ερώτημα είναι, αν θέλετε να απαντήσουμε, λίγο να προσπαθούμε να δούμε και να λύξουμε, να συζητήσουμε αν θέλετε το περιβάλλον στο οποίο βρισκόμαστε. Αυτή τη στιγμή θεωρούμε ότι το ευρωπαϊκό κεφάλαιο, για παράδειγμα, έχει τη δυνατότητα ή τη διάθεση να κάνει παραχωρήσεις προς οποιοδήποτε ας πούμε, λαό της Ευρώπης, έτσι ώστε να γίνει αλλαγή ας πούμε, πολιτικής. Αυτή τη στιγμή το ευρωπαϊκό κεφάλαιο, για παράδειγμα, θεωρούμε ας πούμε, ότι σε μια καταμέτωπο ας πούμε, επίθεση, έτσι όπως εκδηλώνεται από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ, θα στρίψει το τιμόνι, θα υποχωρήσει και θα επιτρέψει στους υπόλοιπους λαούς της Ευρώπης να δουν ας πούμε, ότι μπορεί να υπάρξει διαφορετική πολιτική, ότι μπορεί ας πούμε, αν θέλετε, να αμφισβητήσει το πυρήνα πολιτικής ας πούμε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ή μήπως τελικά συμφέρει περισσότερο και το γερμανικό και το ευρωπαϊκό κεφάλαιο να πάνε σε μια σύγκρουση, να διώξουν ακόμα ας πούμε, τιμωρητικά και χώρες ας πούμε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ευρωζώνη, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε να μην επιτρέψουν ένα ντόμινο φιλολαϊκών ας πούμε, αλλαγών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς θεωρούμε ας πούμε, το δεύτερο ενδεχόμενο είναι και πολύ πιο πιθανό σε αυτή τη συγκυρία την οποία βρισκόμαστε. Άρα, από αυτή την έννοια, θεωρούμε ότι πρέπει να ανοίξει μια κουβέντα για το τελικά τι οφείλει να λέει η αριστερά στο λαό, αν θέλετε. Πέρα από τον τρόπο με τον οποίο θα το λέει, δεν θα πω στο κομμάτι πούμε, το τακτικό, αν θα το πει τώρα λίγο πιο μετά ή όχι. Το θέμα είναι, αυτή τη στιγμή μπορεί η αριστερά να βγαίνει και να λέει ότι γενικά εμείς είμαστε διατεθειμένοι να μείνουμε στη ζώνη του ευρώ έτσι κι αλλιώς, ό,τι και αν αυτό σημαίνει. Μπορεί αυτή τη στιγμή η αριστερά να μην βάζει και να μην λέει στο λαό την αλήθεια ότι χρειάζεται πώς να το κάνουμε, ακόμα και αν πούμε αυτό. Ότι χρειάζεται ένα plan B για να μπορέσουμε ας πούμε, να ασκήσουμε και πίεσεις. Ότι δεν γίνεται γενικά να πάμε σε αναδιαπραγμάτευση ή διαπραγμάτευση ή πολιτική καταγγελία, αλλά άμα θέλουμε να το πάμε πιο βαθιά, πρέπει ας πούμε, με έναν τρόπο να έχουμε και ένα plan B που να λέει ότι εγώ είμαι διατεθειμένος να φύγω τελικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και για να φύγω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και για να έρθω στη συνολική ρήξη, οφείλω να δω ότι χρειάζεται να ασκώ με ανεξάρτητη ας πούμε, και νομισματική πολιτική. Άρα, από αυτή την έννοια, η έξοδος από το ευρώ, η έξοδος από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπαίνουν με όρους, ας πούμε, αν θέλετε, επαναστατικής καθαρότητας ή επίκληση σε μια ας πούμε, ιστορική τοποθέτηση της αριστεράς. Μπαίνουν με όρους πραγματικούς. Με ποιον τρόπο, για παράδειγμα, θα μπορέσει ας πούμε, να ανορθωθεί η οικονομία, να ανασυγκροτηθεί η παραγωγική βάση της χώρας. Αν η Ελλάδα δεν έχει με έναν τρόπο αυτόνομη ας πούμε, πολιτική, νομισματική πολιτική. Αντίστοιχα, με ποιον τρόπο ας πούμε, θα μπορέσει η Ελλάδα να απαντήσει και μια κυβέρνηση ας πούμε, που θέλει να κάνει αριστερή πολιτική, με ποιον τρόπο θα απαντήσει στη διαφυγή ας πούμε, των κεφαλαίων στο εξωτερικό. Αυτό που βάλανε και οι ομιλητές πολύ σωστά, ότι οι Λάτσιδες, οι Βαρδινογιάννηδες, το πρώτο πράγμα που θα κάνουν, και σε μεγάλο βαθμό το έχουν κάνει ήδη, ας πούμε,
ότι θα φύγουν και τα υπόλοιπα λεφτά προς τα έξω. Θα υπάρχει μια ροή κεφαλαίου στο εξωτερικό σε μια προσπάθεια, ας πούμε, να χτυπηθεί, έτσι, αν θέλετε, και η δυνατότητα μιας αριστερής κυβέρνησης να ασκεί πολιτική. Με ποιον τρόπο θα το απαντήσει αυτό, αν δεν προχωρήσει σε εθνικοποίηση των τραπεζών, και με ποιον τρόπο, ας πούμε, αυτό το πράγμα θα μπορέσει να το κάνει, αν δεν το λέει στο λαό. Εδώ, αν θέλετε, για να μην καταχραστώ και το χρόνο σας, μπαίνω, ας πούμε, και στο τελευταίο ζήτημα. Συντρόφισσες και σύντροφοι, κατά τη γνώμη μας, δεν αρκεί γενικά ούτε μια κυβέρνηση, ας πούμε, της αριστεράς, ούτε γενικά να λέμε ότι αυτό το πράγμα μπορεί να δώσει τη λύση. Εμείς αντιλαμβανόμαστε ότι ο αντίπαλος, οι υπερρεαλιστικοί σχηματισμοί, και το κεφάλαιο με τους διεθνείς, ας πούμε, σχηματισμούς, έτσι όπως έχει, και τις διεθνείς τους σχέσεις, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια, είναι πανίσχυρο, δεν είναι ανίκητο. Η Ελλάδα μπορεί να είναι όντως ο αδύναμος κρίκος, μπορεί να αποτελέσει, αν θέλετε, με τον καλύτερο τρόπο το διεθνιστικό της, ας πούμε, καθήκον, να αρχίσει από εδώ τον ντόμινο των αντικαπιταλιστικών, ας πούμε, αν θέλετε, ρήξεων. Αλλά για να γίνει αυτό χρειάζεται και ένας οργανωμένος λαός. Χρειάζεται ένας λαός ο οποίος, αν θέλετε, να μην αναθέτει, να μην θέλει να πιστέψει απλά και μόνο, ας πούμε, σε μια ελπίδα, ή να μην θέλει απλά και μόνο να αναθέσει τη σωτηρία του σε κάποιον άλλον. Και εδώ είναι, ας πούμε, το μεγάλο ζήτημα και η μεγάλη ευθύνη της αριστεράς. Να μπορέσει να οργανώσει το λαό. Και εδώ χρειάζεται η αριστερά να πάει μαζί. Χρειάζεται να πάει όλοι μαζί, ανεξάρτητα, αν θέλετε, τις θεωρητικές αποκλίσεις, διαφωνίες κτλ. Να κάτσουμε κάτω και να πούμε ότι αυτή τη στιγμή η αριστερά οφείλει να φτιάξει ένα αγωνιστικό μέτωπο, ένα αγωνιστικό κοινωνικό μέτωπο που να μπορεί να ενώνει, αν θέλετε, όλες τις επιμέρους αντιστάσεις. Από τις πρωτοβουλίες στις γειτονιές, από τις πρωτοβουλίες στα σωματεία, έτσι ώστε να μπορεί να οργανώνει, αν θέλετε, την καθημερινότητα, έτσι ώστε να μπορεί, αν θέλετε, να οργανώνει ένα διαφορετικό τρόπο ζωής για τους ίδιους τους εργαζόμενους, για να μπορεί, αν θέλετε, και να βάζει και τους όρους αλληλεγγύης, για να μπορεί ο λαός να απαντήσει, έτσι, στους δύσκολους καιρούς που έρχονται, γιατί μια διαφορετική πολιτική δεν θα είναι, όπως είπε και η Δέσποινα, στρωμένη με ροδοπέταλα. Θα έχει και πείνα, θα έχει και δυσκολίες, και εκεί, αν η αριστερά αφήσει το λαό μόνο του και δεν μπει μπροστά στο να τον οργανώσει, τότε θα χάσει σίγουρα. Συντρόφοι και σύντροφοι, επιτρέψτε μου να κλείσω με το εξής. Εμείς και σαν αριστερή ανασύνθεση και σαν αντασία αποφασίσαμε να κατέβουμε αυτόνομα στις εκλογές, γιατί θεωρούμε ότι δεν άνοιξε με τον τρόπο που έπρεπε, αν θέλετε, μια κουβέντα συνολικά στην αριστερά, έτσι ώστε να μπορεί να βάζει πραγματικά ερωτήματα και, αν θέλετε, να βάζει ένα πραγματικό σχέδιο για να ασχηθεί μια αριστερή πολιτική, έτσι, στον τόπο μας. Εμείς δεν θα επενδύσουμε και δεν θέλουμε να επενδύσουμε ούτε γενικά στην ήττα, ας πούμε, του ΣΥΡΙΖΑ και στην αποτυχία του. Δεν θα σταματήσουμε να κάνουμε, ας πούμε, κριτική, θα κάνουμε συντροφική κριτική, όπως, ας πούμε, πρέπει να κάνουμε και κριτική στο γεγονός ότι πολλά κομμάτια, ας πούμε, του συνασπισμού, του ΣΥΡΙΖΑ, που έχουν παρόμοια τοποθέτηση με τη Σανταρσία, που, αν θέλετε, έχουν πρωταγωνιστήσει και έχουν συμβάλει με πιο καθοριστικό τρόπο, ας πούμε, στη δημιουργία του κινήματος τα τελευταία δύο χρόνια, έχουν επιλέξει την αυτολογοκρισία, προκειμένου, αν θέλετε, ας πούμε, να παίξουν σε ένα παιχνίδι για το της εκλογικής μάχης. Δεν θα σταματήσουμε να κάνουμε, ας πούμε, αν θέλετε, σκληρή κριτική, αλλά θα προσπαθήσουμε αυτή η κριτική να γίνεται με όρους, ας πούμε, συντροφικής κουβέντας, έτσι ώστε να μπορέσει η αριστερά να βάλει κάτω τα ερωτήματα, να απαντήσει, αν θέλετε, να τα απαντήσει, να ενωθεί στον πραγματικό της σκοπό και να μιλάμε, αν θέλετε, το επόμενο διάστημα, έτσι όπως δημιουργείται και η κατάσταση, για μια πραγματικά διαφορετική κατάσταση στον τόπο μας και για το λαό μας. Ευχαριστώ.